Θα συναντήσουμε έναν εκ των πρωταγωνιστών από αυτό το ωραίο φεστιβάλ στο Χαμέζι και από αυτή την εικόνα η οποία έγινε. Εντάξει, δεν μ' αρέσει να το πω έτσι, αλλά θα το πω γιατί είναι πιο περιγραφικό. Έγινε viral. Είναι η πιο χαρακτηριστική στιγμή του καλοκαιριού για την Κρήτη. Ταξίδευσε σε όλη την Ελλάδα. Αυτά τα λαούτα που όλα μαζί δίναν το σκοπό και δίνανε. Το σκοπό. Πώς θα το πούμε, το σκοπό για να χαρούμε λίγο, να γαλιάσει η ψυχή μας. Να δούμε έναν εκ των πρωταγωνιστών, λοιπόν, τον κύριο Γιάννη Λιναρδάκη, και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας και είναι στην πρεμιέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επαπώς, είσαστε ο ένοχος. Είστε ο ένοχος για αυτό που είδαμε, και να παρακαλέσω τους αδέλφους να δούμε έτσι και την εικόνα λίγο από το Χαμέζι, για αυτή την μουσική που τόσο όμορφα ταξίδεψε στα στενά της Ανατολικής Κρήτης, στις αυλές, στις καρδιές μας, κύριε Λιναρδάκη, θα το πω έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το και εκ μέρους και της ομάδας του λαού του και εκ μέρους του φεστιβάλ του Χαμεζίου. Το περιμένατε ότι αυτή η εικόνα, αυτή που βλέπουμε τώρα στους δέκτες μας, θα βρει τέτοια ανταπόκριση στον κόσμο? Όχι, όχι, δεν το περίμενα. Λίμωνο δηλαδή αν περίμενα κάτι τέτοιο. Όχι, εμείς απλά κάναμε αυτό που κάναμε και ήταν το δεύτερο φεστιβάλ του Χαμεζίου, έγινε αυτό το καλοκαίρι. Κάναμε αυτό που κάναμε και το προηγούμενο, την παρουσίαση της ομάδας του λαού του. Το ένα, παίξαμε ένα τραγούδι, όλα τα λαούτα μαζί, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα έχει αυτή την απήχηση. Λοιπόν, να πούμε ότι το φεστιβάλ Χαμεζίου διοργανώνεται ποια χρονιά ήταν φέτος? Είναι η δεύτερη χρονιά ήταν, το καλοκαίρι που μας πέρασε, ναι. Η δεύτερη χρονιά. Και η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τα μηνύματα, γιατί θέλω να σας πω ότι έτσι λίγο έβλεπα και τα μηνύματα, το τι διαγράφει ο κόσμος από κάτω. Εκείνο το οποίο κατάλαβα και εκείνο το οποίο λέγανε πολλοί είναι ότι αμάν, εγώ του χρόνου δεν το χάνω αυτό. Δηλαδή, του χρόνου πιστεύω ότι ο κόσμος θα είναι υπερδιπλάσιος από αυτό που βλέπουμε τώρα. Ναι, κάτι τέτοιο έχουμε καταλάβει κι εμείς. Και τώρα είναι το στοίχημα πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλο αυτό. Να μείνει ευχαριστημένος ο κόσμος και να γνωρίσει και να δει αυτό που έγινε και τις δύο προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή το να αλληλεπιδράσουμε όλοι μεταξύ μας, το να μάθουν τα παιδιά, γιατί κυρίως είναι ένα μουσικό διδασκαλείο το φεστιβάλ που κάνουμε στο Χαμέζι. Αλλά και παράλληλα να υπάρξει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων το βράδυ στις παρέες, στα καφενεία, ώστε να επικοινωνήσουμε και τη μουσική που έχουμε. Και να διαδράσουμε με τους ανθρώπους, τους μερακλείδες του χωριού και άλλους μερακλείδες από την περιοχή της Ιππίας. Οπότε μαθητές μαζί με τους παλιούς μερακλείδες να γίνουν ένα και αυτό να ζυμωθεί και να επικοινωνηθεί. Επειδή κάνετε μαθήματα, κάνετε σεμινάρια λαούτου ή κριτικής μουσικής, ποιο είναι το καλύτερο μάθημα, κύριε Λιναρδάκη? Είναι αυτό που ο κόσμος θα έρθει, θα δει, θα ακούσει και μετά θα ψάξει? Αχ, ποιος το έγραψε αυτό? Δεν νομίζω ότι υπάρχει συνταγή. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή. Νομίζω ότι το πιο όμορφο πράγμα είναι να βρισκόμαστε οι άνθρωποι και με αγάπη να αντιμετωπίζουμε αυτή τη μουσική. Ο καθένας αυτό που θέλει να επικοινωνήσει και να μάθει. Αυτό νομίζω ότι είναι η αρχή για να γίνει το καλύτερο μάθημα, ό,τι και να είναι, είτε ατομικό είτε ομαδικό. Εμείς βλέπουμε τα πλάνα τα οποία μας έχετε παραχωρήσει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε ότι αυτό που βλέπουμε εμείς ουσιαστικά είναι τα σεμινάρια, λοιπόν. Είναι μαθήματα μουσικής. Ναι. Είναι τα σεμινάρια που γίνονται. Είναι η δεύτερη χρονιά στο Χαμέζι. Το Χαμέζι είναι και το χωριό μου, το χωριό της μητέρας μου. Οπότε έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για μένα όλο αυτό. Δεν είναι απλά ένα χωριό που πάω και κάνω τα μαθήματα. Είναι. Η έμπνευσή μας είναι από το Λαβύρινθο και από το Μέρωνα. Είναι κάποια παρόμοιες μουσικές δράσεις που γίνονται εδώ και πολλά χρόνια στην Κρήτη. Και είναι κυρίως ένα διδασκαλείο μουσικών οργάνων, αλλά και λαϊκών τεχνών. Όπως αργαλιό, ψηφιδωτό και άλλα. Έχει και εργαστήρι φαντικής, από ό,τι έτσι ενημερώθηκα, γιατί δυστυχώς δεν σας έχω επισκεφτεί ακόμα. Αλλά πιστέψτε με κι εγώ σε αυτούς που λένε, α, του χρόνου θα είμαι εκεί. Θα σας περιμένουμε. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Πάντως έχει έτσι όλο αυτό το ψηφιδωτό της Κρήτης. Το οποίο βλέπουμε ότι καθένας από εσάς βάζει έτσι το δικό του κομματάκι και το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Και έτσι λίγο θέλω να μου πείτε και αν μετά από αυτό, από αυτές τις δράσεις, είτε από τα μαθήματα της κριτικής μουσικής, είτε από τις υπόλοιπες δράσεις, υπάρχει κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται να έρθει μετά, να κάνει μαθήματα, να μάθει την τέχνη, να μάθει τη μουσική. Ναι, βέβαια. Καταρχάς παρατηρείται μια μεγάλη αλλαγή σε αρκετούς μαθητές. Το πριν με το μετά το φεστιβάλ. Βλέπεις ένα άλλο άνθρωπο, ένα διαφορετικό πρόσωπο.
Υπάρχουν άνθρωποι που μας είπαν ότι ήταν η πιο επιτυχισμένη εβδομάδα της ζωής μου αυτή η εβδομάδα στο Χαμέζι. Βρίσκω ένα νόημα. Δηλαδή, μια μαθήτρια που μου το είπε αυτό από τον Αργαλιό. Αυτό που ένιωσε ήταν πολύ ξεχωριστό. Ναι, ναι, ήταν πολύ ξεχωριστό. Οι ενεργοποιείται, παίρνουν μπροστά πολλοί μαθητές. Εσείς βλέπω και κάνει. Κάπου κολλήσει. Εσείς βλέπω και κάνετε μαθήματα λαού του, λοιπόν. Και ήθελα να σας ρωτήσω, νιώθετε ότι το λαό του είναι λίγο και το αδικημένο μουσικό όργανο της Κρήτης? Έχει λίγο τον πρωταγωνιστικό ρόλο η λύρα και έχει αδικηθεί λίγο η θέση του? Γιατί είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μουσικό όργανο. Τα ακούσματά του είναι καταπληκτικά, το βλέπουμε άλλωστε. Δεν νομίζω πια ότι είναι αδικημένο αυτό το όργανο. Δεν νομίζω πια. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει πάρει τη θέση του που το αξίζει δίπλα στη λύρα. Και πολλές φορές και μπροστά το βλέπουμε πλέον να είναι. Οπότε και εμείς λίγο με το βιντεάκι μας δώσαμε τον τόνο ότι έχουμε και εμείς λόγο εδώ πέρα σαν λαούτα. Αχ, ναι, το δώσατε αυτό τον τόνο. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ έντονα. Είστε αισιόδοξος? Θα το ρωτήσω τώρα χαμογελώντας, γιατί καταλαβαίνω ότι είστε και πάρα πολύ θετικός άνθρωπος και δεν τις πολύ αγαπάω αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά έτσι θέλω λίγο να δω πώς σκέφτεστε το μέλλον της διδασκαλίας της μουσικής μας παράδοσης. Δηλαδή, πώς φαντάζεστε ότι η μουσική μας παράδοση θα ανθίσει τα επόμενα χρόνια? Γιατί θέλω να ελπίζω ότι θα ανθίσει. Βλέπω πολλούς νέους και ενδιαφέρονται. Τελικά θα ανθίσει όπως ανθίζει πάντα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έχουμε καμία ανησυχία, κανένα άγχος, γιατί αυτή. Δηλαδή ξέρει το δρόμο πολύ περισσότερο από εμάς. Προχωράει το πράγμα μόνο του και φαίνεται αυτό. Όσο και, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό, όλο και περισσότεροι εμβαθύνουν, άλλοι δεν εμβαθύνουν, αλλά έτσι ήταν πάντα. Ναι. Οπότε από μόνο του αυτό θα βρει το δρόμο του και εξελίσσεται και έχουμε 2024 και ασχολούμαστε ακόμα με αυτά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστεί όλη η ομάδα της εκπομπής για την παρουσία σας σήμερα. Σας ευχαριστούμε και για το υλικό το οποίο μας παραχωρήσατε. Όχι ότι είναι δύσκολο να το βρει κάποιος στο διαδίκτυο. Έχει κυκλοφορήσει παντού, κύριε Λιναρδάκη, και δικαίως. Ναι. Το γνωρίζω. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και για μέσα στη χρονιά, έτσι να πούμε και για άλλες μουσικές δράσεις και όμορφα πράγματα τα οποία θα διοργανώσετε. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Χαμέζι. Αυτό είναι υπόσχεση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Τέλεια. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.